στην ενίσχυση του δικτύου ίδρυυση μέσω τη κατασκευή δύο νέων δεξαμενών αποθήκευση πόσιμου νερού και τη επέκταση των δικτύων ίδρυυση για τη σύνδεση των νέων δεξαμενών στο δίκτυο, προχωράει ο Δήμο Αποκορώνου ύστερα από τη σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα στα Χανιά. Η χίλια κυβικών μέτρων νερού μεταλλική πιστοποιημένη κατασκευή θα τοποθετηθεί στην περιοχή του Ανμυρού και είναι χωρητικότητα χιλίων κυβικών μέτρων νερού και η άλλη θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Κόκκινου Χωριού, πολύ παθή περιοχή και είναι χωρητικότητα 100 κυβικών μέτρων νερού. Η σύμβαση του έργου που έχει προϋπολογισμό 1.439.100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έχει χρονοδιάγραμμα εκτέλεση έναν χρόνο. Να σημειωθεί επίση πω στο πλαίσιο των εργασιών θα γίνει επίση αντικατάσταση δύο αντιληπτικών συγκροτημάτων κυκλοφορία νερού με νέα. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν δύο δηλειοστάσια και θα κατασκευαστούν 7.800 μέτρα δικτύου νερού, μεταφοράς πόσιμου νερού, όπου θα συνδέσουν τις υπάρχουσες δεξαμενές με τα υπόλοιπα δίκτυα, αλλά και θα ενισχύσουν δίκτυα που έχουν να κάνουν με πολύπαθες περιοχές, όπως είναι η περιοχή του Βάμου κλπ. Δηλαδή θα ενισχυθούν δεξαμενές του Τσιβαρά, από, το, από Καλύβες και θα ενισχυθεί και η περιοχή του Βορειοανατολικού Αποκόρονα. Όπω τόνισε ο Δήμαρχο Αποκορώνου, και Κουκιανάκη, η ποσότητα αλλά και η ποιότητα του νερού είναι κύριο μέλημα τη Δημοτική Αρχή. Μια περιοχή με πλούσια αποθέματα υδάτινου δυναμικού, αλλά πολύ θα έλεγα, ω προ την ποιότητα. Και φταίμε μόνο εμεί με τι παρεμβάσει τις τι αλόγιστε παρεμβάσει μα. Έχουμε ήδη ε, ομόφωνα ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν ξεκινήσει διαδικασίε προκειμένου να καθαρίσουμε και τι 87 δεξαμενέ πώς μου νερού στον αποκόρονα; Ε, μέσα σε ένα μήνα, όπω είχαμε δεσμευτεί. Επιπλέον, ο κύριο Κουκιανάκη δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη συνεργασία του Δήμου με εκπαιδευτικό ίδρυμα του νομού Χανίων, το οποίο θα πραγματοποιεί 1080 αναλύσει νερού ετησίω. Δεσμευόμαστε για άλλη μια φορά δημόσια ότι αυτέ οι αναλύσει θα βρίσκουν το, θα, θα βρίσκουν το φως τη δημοσιότητα. Να γνωρίζουν δηλαδή οι πολίτε μα αλλά και οι επισκέπτε του Αποκόρουνα τι νερό πίνουμε. Για την εκτέλεση του έργου, ο Δήμο Αποκόρουνα έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Χανίων, ο οποίο θα αναλάβει την επίβλεψη των τεχνικών εργασιών, υποστηρίζοντα τεχνικά του Δήμου Ποκορώνου, ο οποίος δεν έχει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια. Να σημειωθεί τέλος ότι το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.